Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα ξανά. Πάμε να συναντήσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που και εμείς που να ξέραμε σε τι μέρα θα τον πετύχουμε όταν κλείναμε αυτό το ραντεβού. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Γιατί η αλήθεια είναι... Καλή δύναμη, κύριε Υπουργέ. Όταν κλείναμε το ραντεβού, δεν ξέραμε ότι θα προηγηθεί ένα τέτοιο τόσο θερμό Σαββατοκυριακό. Με εσάς να καθησυχάζετε τον εμπορικό κόσμο ότι οι πρώτες ώρες και μέρες θα είναι δύσκολες και μετά θα στρώσει το πράγμα. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι η μεγάλη δυσκολία δεν είναι τόσο στον εμπορικό κόσμο. Θα γκρινιάξουν και λογικό είναι, γιατί μπαίνει κάτι καινούριο και ίσως και δύσχριστο έτσι για μικρές μονάδες. Αλλά όλα δείχνουν ότι το πρόβλημα είναι στην εστίαση και την ψυχαγωγία. Αυτό έδειξαν οι έλεγχοι του Σαββατοκύριακου. Τι θα κάνετε εκεί, κύριε Υπουργέ? Θα επιμείνετε στο μοντέλο που επιλέξατε ή θα πάτε σε άλλες επιλογές? Σήμερα είχαμε στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του κυρίου Πρωθυπουργού, μια πολύ μακρά συζήτηση, κάτσε πάνω από 2 ώρες, με τους εκπροσώπους και του λιανικού εμπορίου και της εστίασης. Και βεβαίως από δουλειά της κυβερνήσεως ήμουν και εγώ, ο κ. Θεοδωρικάκος και η συναρμόδιοι υπουργοί. Πρέπει να σας πω ότι νομίζω ότι οι μεταξύ μας σχέσεις καθαρίστηκαν και ότι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει τρόπος, κύριε Πολύζο, να μην εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Και ο λόγος που δεν υπάρχει δεν είναι γιατί εμείς θέλουμε να μας αυταρχιστούμε. Είναι διότι αν δεν πάρουμε κανένα μέτρο για την πανδημία και ξεφύγει η πανδημία, τότε θα διακινδυνεύσουμε την ίδια τη λειτουργία της οικονομίας. Επειδή κανένας από τους σεβαστούς προέδρους που είδαμε σήμερα δεν ήθελε να διακινδυνεύσει να πάμε σε μια γενική καραντίνα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι αδύνατο να μην πάρουμε κανένα μέτρο. Τα μέτρα τώρα που έχουμε λάβει, όπως τους αποδείξαμε και στη συζήτηση σήμερα, αν και περισσότερο το ξέραν, δεν το αφημετήσανε, ισχύουν πάνω κάτω σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δεν είναι καμία καινοφανής πράξη της ελληνικής κυβερνήσεως. Σε όλη πια την Ευρώπη, χωρίς Freedom Pass, χωρίς Green Pass, δεν πάρει πουθενά. Δηλαδή, πάρτε το αεροπλάνο αυτό και γιατί στην Ιταλία, στην Αυστρία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, όπου θέλετε. Μισό λεπτό, επειδή κύριε Υπουργέ, συγγνώμη που σας διακόπτω. Στην Αυστρία, σήμερα, από σήμερα ξεκίνησε το ακόμη αυστηρότερο επίπεδο, που δεν δέχεται το rapid ή το μοριακό, δέχεται μόνο το πιστοποιητικό εμβολιασμό, ακόμη και για τα κομμωτήρια, ακόμη και για το εμπορικό κατάστημα. Υπάρχει περίπτωση, αν αποτύχει αυτό το μοντέλο, να πάμε σε ακόμη αυστηρότερο πλαίσιο? Πλην της γενικής καραντίνας που έχουμε αποκλείσει, όλα τα άλλα μέτρα είναι στο τραπέζι αναλόγως του επιδημιολογικού κινδύνου. Είμαι λίγο περισσότερο αισιόδοξο ότι θα το αποφύγουμε τελικά, κυρίως διότι και σήμερα έχουμε σπάσει το φράγμα των 30.000 νέων ραντεβού για εμβολιασμό. Από την πρώτη μέρα που ανακοινώσαμε αυτά τα μέτρα, κύριε Πολύζε, ξαφνικά είχαμε 148.000 νέα ραντεβού, επαναλαμβάνω, ραντεβού πρώτης δόσης, από εκεί που είχαμε ελάχιστα, και περίπου 250.000 για τη τρίτη δόση. Φαίνεται δηλαδή ότι τα μέτρα που πήραμε κινητροδότησαν, κινητοποίησαν ένα κομμάτι των συμπολιτών μας που δεν πήγαινε να εμβολιαστεί. Τώρα, εάν αυτός ο αριθμός, αυτό το φαινόμενο συνεχιστεί σε όλο τον Νοέμβριο, τότε θα έχουμε φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο της Πορτογαλίας, της Δανίας, της Ιταλίας, όπου εκεί πρακτικά η πανδημία έχει τελειώσει. Μάλιστα. Τώρα, λέτε ότι όλα είναι στο τραπέζι, αλλά η κοινωνία και η οικονομία, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, και η εκπαίδευση, να συμπληρώσουμε, δεν κλείνουν. Ναι. Άρα όλα, ακόμη και η αυστηροποίηση. Είναι το πολιτικό κόστος που δεν σας κάνει να πάτε σε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο, κύριε Υπουργέ, εξ αρχής? Εννοείται στην υποχρεωτικότητα της καραντίνας των εμβολιασμών? Ναι, η συζήτηση που γίνεται είναι ότι, για παράδειγμα, στα σώματα ασφαλείας δεν μπορεί ο αστυνομικός που ελέγχει τον πολίτη ή το κατάστημα που παραβιάζει διάφορους κανόνες, γιατί έχει παραπάνω, γιατί δεν έχει πάρει πιστοποιητικά από όλους, να είναι ανεμβολιαστός. Ξέρουμε ότι στα σώματα ασφαλείας δεν έχουμε πολύ καλά ποσοστά εμβολιασμού. Γίνεται μια συζήτηση ζωηρή και στην κοινωνία και στο πολιτικό προσωπικό για αυτό το θέμα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς. Πρώτα απ' όλα, στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών υπάρχουν συνταγματικοί φυσιοθέματα, τα οποία δεν μπορεί να γνωρίσει η κυβέρνηση.
αλλά ας υποτεθεί χάρη της συζητήσεώς μας ότι αυτά δεν υπήρχαν. Όπως απέδειξε η υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς υπαλλήλους, που εκεί τα ποσοστά ξεκίνησαν από πολύ υψηλότερο σημείο, τελικά φτάσαμε σε ένα ποσοστό, σε ένα αριθμό περίπου 6.500 υγειονομικών που προτίμησαν την αναστολή από να κάνουν το εμβόλιο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν παραμείνει εκτός του συστήματος υγείας από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα. Λέω περάσει 2 μήνες και εξακολουθούν να προτιμούν να μένουν σπίτι τους και να μην πληρώνονται από το να εργάζονται. Φαντάζεστε πως ήταν η Ελλάδα αν βάζουμε υποχρεωτικότητα στο στρατό και στα σώματα ασφαλείας και έπρεπε να ζήσουμε ξαφνικά με 20-30.000 αστυνομικούς λιγότερους. Μπορείτε να το φανταστείτε. Άρα... Οπότε μπαίνουν και αυτές οι παράμετροι στη ζυγαριά, λέτε. Ασφαλώς. Το θέμα δεν είναι μόνο να λες ότι θες να κάνεις ένα μέτρο. Το θέμα είναι αυτό το μέτρο να εφαρμόσουν. Ξέρετε, είναι άλλο να είχες 10.000 ανεμβολία στους αστυνομικούς και να πεις με την υποχρεωτικότητα θα εμβολιαστούν οι μισοί, άρα θα φύγουν 5.000, και άλλο να έχεις όπως τώρα 40.000 ανεμβολία στους αστυνομικούς. Τι να κάνεις, θα μείνεις χωρίς 20.000 αστυνομικούς. Εγώ σου λέω να πας στο αυτό που έγινε και να πάμε στους υγειονομικούς, θα τους 12.000 ή 6.000 ανεμβολία, θα είναι 6.000 ανεμβολία τελικά. Στου αστυνομικού θα ήταν μείον 20.000. Μπορείτε να φανταστείτε. Να μένουν τα αστυνομικά με τα χώρα αστυνομικού. Μπορούν οι υπόλοιποι να δεξάνουν τι υπηρεσίε. Έχει εξαντληθεί. Δεν είναι τόσο απλό αυτό το πράγμα που λέμε. Δεν είναι μαγική λύση η υποχρεωτικότητα. Η μαγική λύση είναι η ανθρώπινη και καλόπιστη συνεννόηση. Η συζήτηση των εμβολίων πια είναι πραγματικά σχεδόν αδύνατο να την παρακολουθήσει κανείς λογικά. Έχει την Πορτογαλία 92% εμβολιασμένη, μισός νεκρός ανά εκατομμύριο από COVID. Ρουμανία 30% εμβολιασμένη, 26 νεκροί ανά εκατομμύριο από COVID. Δεν είναι θέμα συζήτησης. Είναι προφανές ότι το εμβόλιο δουλεύει. Άλλο παράδειγμα. Πέρυσι με 4.000 κρούματα είχαμε 300 νεκρούς την ημέρα. Τώρα με 7.000 κρούματα έχουμε 50 νεκρούς την ημέρα. Ποια είναι η διαφορά? Έχει το εμβόλιο. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Άρα το εμβόλιο δουλεύει. Κύριε Υπουργέ, αυτό βλέπετε όμως ότι παρότι έχει υποθεί χιλιάδες φορές μέχρι σήμερα με τα πραγματικά νούμερα από όλες τις χώρες, δεν μπόρεσε να σπάσει αυτό το μπετόν αρμέ που δημιουργήθηκε των ανεμβολιαστών. Λέτε ότι κάπως πάει, ξεκινά να σπάει με τους περιορισμούς. Στο επίπεδο των περιορισμών έπρεπε να πάτε σε κάτι πιο αυστηρό ή είναι ο προθάλαμος ενδεχομένως μέτρων που θα έρθουν στο εγγύς μέλλον, να νιώσουν δηλαδή αυτή την ασφυξία που επιδιώκουν κάποια από τα μέτρα ή ανεμβολίαστοι? Επαναλαμβάνω, τα μέτρα που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση κινούνται στα πλαίσια και στους δρόμους που έχουν κάνει όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Θυμίζω ότι το Green Pass ήταν ελληνική ιδέα του κ. Πρωθυπουργού, χλεβάστηκε τότε, τώρα το έχουν υιοθετήσει όλες οι χώρες της Ευρώπης. Και υπό την έννοια αυτή νομίζω ότι κινούμαστε και εμείς σωστή κατεύθυνση. Δεν υπάρχουν μαγικοί τρόποι να πάει μια κυβέρνηση με δημοκρατικό τρόπο και να αναγκάσει κάποιον να εμβολιαστεί. Καλός ή κακός είναι ένα ατομικό δικαίωμα και ασκείται από τον καθένα και με μερίδιο της δικής του ατομικής ευθύνης. Μάλιστα. Η δήλωση της κυρίας Γκάγκα ότι θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε έναν άνθρωπο με εγκεφαλικό και έναν με κορονοϊό για να επιλέξουμε ποιος από τους δύο θα πάρει τη μοναδική κλίνη στη ΜΕΘ, έχει γίνει το κόκκινο πανί στη νέα αντιπαράθεση που έχετε σε αυτούς τους διαρκείς κύκλους που ανανεώνονται με τέτοια, με τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως για τους νεκρούς πια υπάρχει ένα ονοματεπώνυμο και δίνουν αυτό του Πρωθυπουργού. Γιατί έχουμε φτάσει σε τέτοια οριακά σημεία πάλι στην υγεία, όπως τα περιγράφει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας? Και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Αγκάγκα δεν μίλησε για τον παρόντα χρόνο. Έκανε μία πρόβλεψη για το μέλλον. Αν συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την πορεία της πανδημίας. Και το είπε προφανώς για να κινητοποιήσει τον δρόμο και να εμβολιαστεί. Σήμερα που μιλάμε, περίπτωση κάποιος να χρειαστεί κρεβάτι και να μην βρει, δεν υπάρχει. Προφανώς, άμα ο ρυθμός των κρουσμάτων και των κατελημένων ΜΕΘ συνεχίσει εκθετικά, θα μπορούσαμε σε κάποιο σημείο τη διαδρομή να βρεθούμε εκεί που ταιριάψει η κυρία Γκάγκα. Άρα δεν μίλησε για το τώρα, κυρία Γκάγκα, μίλησε για μια δυνητική πιθανότητα στο μέλλον, εάν δεν εμβολιαστούμε. Μάλιστα. Ναι, όπως ξέρετε όμως, ήδη τα πράγματα δεν είναι καλά. Από τη Λάρισα έρχονται περιστατικά στην Αθήνα, γιατί πια δεν υπάρχουν κλίνες ΜΕΘ, οπότε δεν είναι και τόσο μακρινό αυτό το σενάριο. Μην τη θυμάμαι. Τι πώς το εμβολιασμό έχει η Λάρισα?
Έχει χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού, 53-54%. Να έχει 54%. Όλη η Θεσσαλία δεν έχουμε καλές επιδόσεις, κύριε Υπουργέ. Κύριε Πολύνο, και τι να κάνει η κυβέρνηση. Άμα δεν θέλει να εμβολιαστεί, θα κινδυνεύσει. Αφού τα παιδιά τα πάνε απλά. Αν είσαι εμβολιασμένο, κινδυνεύει να κολλήσει, αλλά δεν κινδυνεύει να πεθάνει. Ή κινδυνεύει πολύ λίγο. Αν είσαι ανεμβολίαστο, κινδυνεύει πάλι να κολλήσει, αλλά κινδυνεύει και να πεθάνει. Τώρα, επειδή δεν έχουμε πια καραντίνες και οι εμβολιασμένοι, επειδή θεωρούν ότι είναι ασφαλής, κινούνται και με μια μεγαλύτερη ελευθερία και με λιγότερη επιμέλεια στα μέτρα, η πιθανότητα να σου κολλήσει ακόμα και εμβολιασμένο στην πολίτη είναι μεγάλη. Άρα λοιπόν, αν εσύ έχει επιλέξει να μένει ανεμβολίαστο και κινδύνει κανονικά σε ένα χώρο εμβολιασμένων που δεν προσέχουν, η πιθανότητα να κολλήσει και να πεθάνει είναι μεγάλη. Αν αυτό δεν το καταλαβαίνει, τι να σου κάνει ο Υπουργός Υγείας ή ο Υπουργός Ανάπτυξης, μπα μου πείτε. Θα μιλάω τώρα κανονικά. Λέει, τι να κάνω εγώ. Να πάω σε κάθε έναν Λαρισαίο, σε κάθε έναν Θεσσαλονίκη και του πω: παιδί μου, κάνε το εμβόλιο, δεν το έχει καταλάβει ακόμα το να το κάνει. Μάλιστα. Έχει εξαντληθεί η οδό. Αν έχει μια περιοχή με πολύ χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού, θα έχει στατιστικά περισσότερου θα χρειαστούν μεθ και εκεί θα καλυφθούν γρηγορότερα τα άδεια κρεβάτια. Και θα πρέπει να μετακινηθεί σε κάποια άλλη υγειονομική περιφέρεια. Μα γι' αυτό λοιπόν λέει: θα κάνει το εμβόλιο. Εσείς είπατε εγώ, πριν, κύριε Υπουργέ. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ακόμα την τρίτη δόση, επειδή έχω πιστοποιητικό νόσηση από τον Αύγουστο. Πρέπει να περάσουν 6 μήνες. Είχα περάσει τον κόντρο, θυμάστε, τα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Βεβαίως. Μέσα μου, αν μου λέγανε πήγαινε αύριο, μπορεί να πήγαινε αύριο. Τώρα έχω να το κάνω τρίτη δόση. Δηλαδή, με στεναχωρεί που δεν μπορώ να πάω να κάνω τρίτη δόση. Τόσο μάλιστα αδιανόητο μου φαίνεται ότι ακόμα δεν πάει να εμβολιαστεί να κοιμάται ήσυχο το βράδυ και προτιμάει να κινδυνεύσει τα παιδιά του. Αλλά ναι, τι να κάνουμε. Κύριε Υπουργέ, έχετε δείξει πολλές φορές την αξιωματική αντιπολίτευση ως εμπόδιο ότι αναχέτησε αρκετούς πολίτες στην πορεία τους να κάνουν το εμβόλιο. Αλλά δεν έχετε κάνει κανένα σχόλιο για τον χαμηλό κλήρο, ενώ σε βαθμό χαμηλό, έτσι δεν εννοώ κάτι άλλο, που κάνει ζημιά και αυτό προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις πια. Η Εκκλησία τις προηγούμενες μέρες ήταν φανερό ότι έκανε μια αυτόνομη κίνηση, ασχέτως αν μετά είπε η κυβέρνηση ότι σε συνεννόηση με εμάς έκανε αυτή την προτροπή για τα rapid test προκειμένου να προσέλθουν οι πιστοί στην λειτουργία. Αυτό το κομμάτι το βλέπετε, στο ότι θα μπορούσαν δηλαδή να είναι εργαλεία πειθούς και οι ιερείς. Αυτοί που κάνουν ζημιά, δεν λέω ότι το κάνουν όλοι. Είναι όλοι οι ιερείς το ίδιο, ούτε όλοι οι αρχιερείς το ίδιο. Μια και μιλάμε με Θεσσαλία, από ό,τι στη Λάρισα ήταν ένα πολύ φωτισμένο δεσπότη που έβλεπα εκεί που κάνει ολόκληρη εκστρατεία υπέρ των εμβολίων. Και μάλιστα άνθρωποι για προσωπικό κόστο και μπορεί να παίξουν τον βρίζουν κτλ. Το ίδιο και πολλοί άλλοι ιεράρχες, αλλά και πολλοί μεμονωμένοι ιερείς. Μάμε στην Κρήτη ήταν η ιερέα που έκανε την εκκλησία του εμβολιαστικό κέντρο. Δεν είναι όλη η εκκλησία κατά του εμβολίου. Η εκκλησία επίσημη είναι εξαιρετικά υπέρ του εμβολίου. Γι' αυτό έχει βγάλει και εγκυκλίου που διαβάζει τι κυριακέ λειτουργίε, έβγαλε την εγκύκλιο του Χριστίνη που αναφερθήκατε κτλ. Ο Μακαριώτη έχει μιλήσει πολλέ φορέ υπέρ του εμβολίου. Διάφοροι Μητροπολίτε έχουν μιλήσει υπέρ του εμβολίου. Το ότι υπάρχουν και κάποιοι και εντό Εκκλησία που είναι οπαδοί αναχρονιστικών και αντιεπιστημονικών απόψεων και αυτό αληθέ είναι. Αλλά και εκεί τι να κάνει ο αρχιεπίσκοπο ή ο κάθε επίσκοπο, να κυνηγά από πίσω τον κάθε πιστό ή τον κάθε ιερέα. Δεν νομίζω και αυτό είναι πολύ εύκολο. Μάλιστα. Όχι, λέω πως εσείς μπορείτε να τους κάνετε φορείς πειθούς και αυτούς. Πείτε μας λίγο πριν κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Καλή. Από την αρχή της πανδημίας η Εκκλησία έχει βάλει πλάτη. Η ίδια η Εκκλησία, η επίσημη Εκκλησία, έχει βάλει πλάτη στους εμβολιασμούς. Είναι άδικο να χρεώνουμε στην Εκκλησία διφορούμενη στάση. Η Εκκλησία μας νομίζω ότι ήμουν πολύ προσεκτικός στη διατύπωση. Μίλησα για αυτή τη μερίδα των ιερέων που κάνουν ζημιά και σαφώς δεν τσουβάλιασα. Ναι. Δεν ξέρω τον έχουμε τον Υπουργό, γιατί κόλλησε τουλάχιστον ακούγεται ο Υπουργός. Να βάλω ένα τελευταίο ερώτημα. Ωραία, ωραία. Ελάτε κύριε Υπουργέ να κλείσουμε. Να δούμε αν αυτό επιβραδύνει τους καλούς ρυθμούς ανάπτυξης που είχαμε και εκτιμούσαν και εκτός Ελλάδος ότι θα έχουμε. Αυτό δηλαδή το τέταρτο κύμα της πανδημίας, αν δυσκολεύει τα της οικονομίας, των επενδύσεων που είναι στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, αν δηλαδή λειτουργεί έτσι ως μια αναχέτηση, μια και λέγαμε πριν για αναχαιτήσεις. Κοιτάξτε, καλό στην οικονομία δεν κάνει. Το πόσο κακό ακόμα δεν μπορούμε να το πούμε με τα βεβαιότητες. Ένας από τους λόγους που πήραμε τα μέτρα τώρα είναι γιατί θέλουμε να έχουμε αντιμετωπίσει την πανδημία και το απόγειό της
πριν τις εορτές των Χριστουγέννων. Γιατί αν τα πάρουμε ξαφνικά μέτρα μέσα στα Χριστούγεννα και η ζημιά ήταν πολύ μεγαλύτερη. Άρα λοιπόν ασφαλώς, ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δεν είμαι καθόλου ευτυχής που είμαι το τέταρτο κύμα. Δεν είμαι καθόλου ευτυχής που τόσο πολλοί συμπολίτες μου έχουν επιλέξει να μην εμβολιάζονται και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, αλλά θέτουν σε κίνδυνο και την ελληνική οικονομία. Όμως σε γενικές γραμμές η ελληνική οικονομία θα αντέξει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Είστε επανειδήν. Καλή εβδομάδα. Καλά κουράγια. Γιατί πάλι έχουμε δύσκολα μπροστά μας.